μπω στην, στην ψυχολογία του Μπο, πώς σκέφτεται. Ορέστης λοιπόν είπε, αφού του Μπο του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η ομάδα του δεν ψηφίζει τόσο πολύ αγωνιστικά και όλα τα παρεμφερή, αναρωτήθηκε σε εσύ πώς εκείνος είχε ψηφίσει τον Αγγελόπουλο στο παρελθόν. Και αρκετές σωστά. Φορές. Αρκετές φορές. Ζαγώ. Κοίταξε, αυτό που ξέρω εγώ με τον Μπο είναι ότι είναι σίγουρα ένα από τα καλά παιδιά γενικά σαν άνθρωπος, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με όλους. Δεν θέλει να συναχωριέται κάποιος ή να κάνει κάποιον να συναχωρηθεί. Και σίγουρα δεν του αρέσει η αδικία. Τώρα, αν γνωρίζαν περισσότερες παραμέτρους του τι γίνεται όταν οι κάμερες κλείνουν στη ζωή τους εκεί στο νησί, θα μπορούσαν να απαντήσουμε με απόλυτη ακρίβεια. Αλλά υποψιάζομαι ότι κάτι μπορεί να γινόταν με τον Τάνο στα παρασκήνια, το οποίο Μπο δεν του άρεσε και για να διορθωθεί μια κατάσταση άσχημη εκεί μέσα, γι' αυτό τον λόγο ψήφισε τον Τάνο. Ναι, αλλά και ναι. Ναι. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι υπήρχαν αυτοί οι πέντε οι ψήφοι κατά του Γιώργου του Αγγελόπουλου και όταν έφυγε ο Στέλιος και εν συνεχεία ο Λάμπρος, που θεωρώ ότι ήταν, από ό,τι καταλάβαινα, ήταν οι δύο πιο κοντινοί του φίλοι μέσα, μετά κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει να συνεχίζει να ψηφίζει τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο και γι' αυτόν τον λόγο και εγώ είχα πάθει λίγο έκπληξη πως ενώ σε ψηφίζω συνέχεια, μετά στην παραλία ήταν σχετικά μαζί και με τον Γιώργο τον Χρανιώτη και με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Ναι, αλλά μήπως αλλάξαν και συνθήκες, γιατί και ο Ντάνος, ας πούμε, εγώ όπως το βλέπω στις αρχές, ήταν λίγο πιο απόμακρος γενικότερα, ενώ τώρα τον βλέπω ότι έχει γίνει μέρος της ομάδας, έχουν δεθεί περισσότερο. Ο Ντάνος, όπως θα δείτε εδώ και στο απόσπασμα που ακολουθεί, δεν θυμάται καν, φαίνεται να έχει ξεχάσει το ότι έχει φάει αρκετές ψήφους από τον Μπο, γιατί του έκανε, είπε χαρακτηριστικά, αν θυμάμαι σωστά, ότι δεν έχει λογική η ψηφοφορία που έβγαλε. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε τις παραμέτρους όλες και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Μπορούμε να κάνουμε εικασίες, αλλά το σίγουρο είναι ότι κάτι έχει αλλάξει στη ζωή στο νησί, στην ομάδα των διασύμων και έχει φέρει πιο κοντά τον Μπο με τον Τάνο. Ναι. Μ' αρέσει που κάνεις έτσι. Έχω να μου το κάνω από τότε που δίδασκα γαλλικά σε φροντιστήριο. Κυρία. Παρακαλώ, ναι. Η δικιά μου άποψη είναι ότι έχουν φύγει κάποιοι παίκτες, οπότε η ομάδα μικραίνει και γίνονται καινούργιες, ας πούμε, φιλίες. Διότι πιστεύω ότι αν το ξανατραβήξουμε πίσω 1-1,5 μήνα, αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Είμαστε μαχητές, αλλά πριν περίπου μερικές μέρες ήμουνα μαζί με τα παιδιά. Και ναι, όντως, δεν υπάρχει λογική. Δίκιο έχουν τα κορίτσια μας που λένε για ποιο λόγο βγάζουν μια δυνατή παίκτρια. Και βέβαια είναι όλα στο κοινό, έτσι. Πάτε να σου πω κάτι. Ναι. Και εσύ έχεις φάει πολύ σχολιασμό που έβαζες μία παίκτρια που δεν ήταν η πιο δυνατή στον τάκο για συνεχόμενες πέντε φορές. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τον άλλον απόλυτα στον τρόπο σκέψης του. Βλέπουμε ότι αναρωτιόμαστε γιατί να μπήκε η καλή παίκτρια στον τάκο. Από την άλλη, ποτέ εσύ δεν έβαζες μία καλή παίκτρια στον πάτε. Στον τάκο έλεγαν γιατί ψηφίζει συνέχεια την Ελισάβετ. Δηλαδή νομίζω ότι. Παίζει πολύ το συνέστημα. Είναι στο ότι κάποιοι το βλέπουμε εντελώς στρατηγικά, έτσι, και άλλοι το βλέπουν συναισθηματικά. Έχουν δηλαδή συμπαθείς κάποιους παίχτες και σου λέει γιατί ωραίες την βάζεις συνέχεια προτινόμενη. Ενώ εγώ θα πω, λογικό είναι από τους πιο αδυνάμους παίχτες, ξέρω εγώ και αυτά, οπότε λογικό θα ψηφίσει αυτή για να δυναμώσει η ομάδα. Καλά, βέβαια θέλω να σας πω ότι όποιος και να μπαίνει στον τάκο, τον τελευταίο λόγο τον έχει το κοινό. Το κοινό αποφασίζει. Το κοινό αποφασίζει με τα δικά του τα κριτήρια. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν βλέπει μόνο την επίδοση των παιχνιδιών. Βλέπει μια παρουσία επί τρεις μήνες ολόκληρους. Βλέπει συμπεριφορές, έχει βγάλει την δική του εικόνα, τα δικά του τα συμπεράσματα. Ναι. Άλλες φορές έχει δίκιο, άλλες φορές αλλάζει γνώμη μετά όπως έγινε και στη δική σου την περίπτωση, Ορέστη. Δεν πειράζει. Όπως είπαμε, ό,τι και αν γίνεται στη ζωή, είτε καλό είτε κακό, το θέμα είναι δεν σε ρωτάει η ζωή αν μας αρέσει, αλλά το τι θα κάνεις γι' αυτό. Οπότε εγώ το αντιμετωπίζω με χαμόγελο και έκλεισε ένας κύκλος, θα ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο θεαματικός. Πάντως οι πηγές μου λένε ότι σήμερα το πρωί που βρέθηκε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης έγινε ένας πανικός. Και με την Ειρήνη. Ξεχωρίζατε. Εσένα δεν σε πέρασε κανένας για Κινέζο τουρίστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να. Με την Ειρήνη βγήκατε, κάτσε γιατί μου ήρθε η μπόμπα. Ποια Ειρήνη? Την Ειρήνη την Αίνα Τζόγλου. Α, το καλό. Βγήκαμε για ένα καφέ γιατί πέρασαμε πολύ ωραία εχθές εδώ μαζί. Μπα! Και βγήκαμε για ένα καφέ να τα πούμε. Περάσαμε πολύ ωραία.
Και σίγουρα είναι μια παρέα που σίγουρα θα κάνω και στο εγγύς μέλλον. Πρόσεξε, γιατί θα δώσεις τροφή τώρα στους αγαπημένους φίλους από το Twitter να λένε ότι είσαι κρυφοκαψούρης με την Ειρήνη και την Ελισάβετ. Τη συμπαθώ και τις δύο πάρα πολύ, το ξέρουν σίγουρα. Να ξέρεις ότι βέβαια πολλές φορές αστείευονται με αυτά που λένε. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τι είπε. Τι. Μία ερώτηση. Έχει μία πορεία ο κόσμος και θέλω να μας τη λύσει. Γιατί προηγουμένως είπαμε ότι σου είχε δημιουργήσει και σε ένα εντύπωση το γεγονός ότι τέθηκε, πως αποχώρησε και η περίπτωση της Βαλαβάνη, που είναι μια δυνατή παίχτρια. Και εσύ όμως είχες ψηφίσει στο παρελθόν την Ειρήνη την Κολυδά. Ναι. Αυτό πώς το δικαιολογείς ή το ερμηνεύεις? Είχα πει σε εκείνη την ψηφοφορία ότι είναι μια δυνατή παίχτρια, δεν θέλω να φύγει. Όμως πίστευα ότι υπήρχε μια πιο μεγάλη αδικία και εάν είχα χάσει την ασυλία, που φάνηκε κιόλας, θα θέλανε πάρα πολύ ο άλλος ο πυρήνας να θέσει εμένα υποψήφιο. Περίμενε, ποια ήταν η αδικία που λες? Υπήρχε μια αδικία, θεωρώ, προς κάποιο άτομο της παρέας, της ομάδας μας. Ήταν γένους θηλυκού. Γιατί δεν μιλάς πιο ανοιχτά, ένα... υπάρχει... Θεωρώ ότι την είχαν κάνει ένα bullying γενικά και την είδα να στεναχωριέται. Βέβαια μετά αυτή δεν συνέχισε να είναι, ας πούμε, στο δικό μας το παρεάκης. Έκανε συνέχεια, εν συνεχεία παρέα με τα κόρησια, οπότε έκανα λάθος. Μιλάς για την Ελένη τη Δαρά. Ναι, θεωρούσα ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη αδικία τότε και γι' αυτό το λόγο. Και είχα πει κιόλας ότι είναι μια δυνατή παίκτρια η Ειρήνη. Δεν θέλω να φύγει. Και τελικά, όπως είπαμε, είναι κατάρα. Κέρδισα τόσες φορές την ασυλία. Αν την έχανα, θα ήθελα πάρα πολύ να με ψηφίσουν. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία αφού να είχα. Να ξέρεις πάντως ότι αν ο Χρανιώτης ξαναπάρει ασυλία ατομική, σου περνάει το ρεκόρ, σου το σπάει. Νομίζω έχεις πάρει τρίτη ασυλία. Είναι στην τρίτη, εσύ έχεις πάρει τέσσερις. Έχω πάρει τέσσερις. Άρα στην επόμενη σοφαρίζεις και μετά γεια. Και μετά. Σε κερδίζει. Εντάξει, πάλι θέλω να πω στη δήλωση που κάνει ο Χρανιώτης, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι κάνει λίγο τον Κινέζο. Γιατί λέει ότι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Λέει ότι δεν καταλαβαίνει για στρατηγικές, δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα είναι, ή δεν είναι αρκετά έξυπνος. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος και καταλαβαίνει. Και ίσως τελικά στην τελευταία ομιλία μεταξύ του Σπαλιάρα και του Μπό, θέλω να συμφωνήσω και με τους δύο, αλλά έχω την απορία. Για ποιο λόγο ο Μπό τόσο καιρό, όταν ήταν και ο Στέλιος, όταν ήταν και ο Λάμπρος, ψήφιζε τον πιο δυνατό παίκτη, δηλαδή τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Κράτησε το μου αυτό. Ναι. Για να...